Το πρώτο Σπέτσες Μίνι Μάραθον ξεκίνησε δειλά-δειλά το 2011. Ήταν ένα εγχείρημα που ως τότε κανένας δεν είχε τολμήσει. Γινόντουσαν αγώνες σε μεγάλες αστικές πόλεις και κανένας δεν είχε τολμήσει να κάνει εκτός σεζόν κάτι αθλητικό σε ένα νησί. Από την πρώτη στιγμή είχα τρομερό συμμάχους τους πολίτες, το Δημοτικό Συμβούλιο και μία πολύ μεγάλη ομάδα εθελοντών που αγκάλιασαν αυτό το θεσμό. Όταν λοιπόν είδαμε το 2011 αυτά τα 700 άτομα, πήραμε θάρρος και από τα 700 άτομα του 2011 πλέον πέρσι είχαμε 18.000 άτομα. Ο τόπος έχει επηρεαστεί κατά μεγάλο βαθμό από το Σπέτσαθλο και από το Σπέτσες Μίνι Μάραθον. Έχει μπει μέσα στο αίμα και του Δημότη να ξεκινήσει να ασχολείται με τον αθλητισμό. Πριν ξεκινήσουν αυτά, εμείς δεν ασχολούμασταν καθόλου με τον αθλητισμό. Πολύ λίγο. Κάνα ποδόσφαιρο, λίγο μπάσκετ, πολύ λίγα πράγματα. Μέσα στο Σπέτσαθλο και το Μάραθον μπήκαμε πολύ ενεργά στον αθλητισμό. Έλειπαν από το νησί μας κάτι τέτοιες, όπως έχω βαφτίσει εγώ, αθλητοτουριστικές εκδηλώσεις, γιατί προάγουν και τον αθλητισμό, είναι μία τονωτική ένεση και στην τοπική οικονομία, αλλά προάγουν και τον πολιτισμό. Οι αγώνες είχαν και έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στην λειτουργία του νησιού, στην οικονομία του νησιού, όχι μόνο γιατί γίνονται στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περίοδου και έχουν βοηθήσει την επιμήκυνσή τους, αλλά και γιατί έχουν δώσει και ένα άλλο στίγμα για το νησί μας, έχουν δηλαδή επηρεάσει και την ταυτότητα του νησιού, οδηγώντας ένα άλλο μπράντι. Οι Σπέτσες από κοσμοπολίτικο δηλαδή νησί έγινε και ένα νησί στο οποίο έρχεται ο τουρίστας και για να κάνει αθλητισμό. Οι διοργανώσεις Σπέτσες Μάραθον και Σπέτσαθλών έχουν επηρεάσει πάρα πολύ θετικά το νησί. Πλέον έχουμε μπει σε ένα νέο καθημερινό πρόγραμμα που είναι με προπόνηση τρέξιμο, ποδήλατο αλλά και κολύμπι. Εγώ θα σταθώ στο όφελος του εθελοντισμού. Οι εθελοντές της Σπέτσες είναι οι καλύτεροι που έχω δει. Έχουν μια ζωντάνια, έχουν μια ψυχή, αγαπάνε αυτό που κάνουν, τα ξέρουν όλα και είναι αυτοί που δίνουν αυτό το ιδιαίτερο χρώμα στην κάθε διοργάνωση. Ξεκινήσαμε έτσι δειλά-δειλά και χρόνο με το χρόνο αυγατίζαμε σε ό,τι αφορά τους εθελοντές και τώρα σας λέω έχουμε γύρω στους 250 με 300. Η πιο ωραία εμπειρία από τον εθελοντισμό νομίζω ήταν η στιγμή που δίναμε τα μετάλλια στους αθλητές, γιατί βλέπαμε την ικανοποίηση στο πρόσωπό τους. Έβλεπες ότι ο άλλος χαιρόταν που κατάφερε να φτάσει στο τέλος και να πάρει έστω και αυτό το μικρό κομματάκι που ήταν το μετάλλιο. Ο Σύλλογος Γυναικών σε συνεργασία με τη διοργάνωση προσφέρει πίτες χειροποίητες από τις γυναίκες. Σκωνόμαστε το πρωί και φτιάχνουμε πίτες για τους αθλητές. Κάτι που μας ευχαριστεί πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε, όχι μόνο γιατί βοηθάμε με αυτόν τον τρόπο τον τόπο και τους ανθρώπους που έρχονται, αλλά γιατί τιμούμε τους επισκέπτες που έρχονται και τους αθλητές που κοπιάζουν τόσο πολύ. Η πιο συγκινητική στιγμή θεωρώ ότι είναι η πρώτη χρονιά που έλαβε μέρος στο νησί ο Παπαγγελής ο Νικόλας. Από το παλιό λιμάνι έως και την Τάπια ακούγονταν τα χειροκροτήματα όλου του κόσμου. Αυτό μας συγκίνησε όλους πάρα πολύ. Πέρα λοιπόν από τους αγώνες, παράλληλα γίνονται και άλλες δράσεις. Μία από αυτές που ξεχώρισε ήταν η δεντροφύτευση. Κάποια στιγμή είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά στο νησί και φρόντισαν αθλητές, συμμετέχοντες και έφεραν από ένα δέντρο ο καθένας και έγινε μια δεντροφύτευση. Μια προσπάθεια να αναπληρώσουμε καμένα εδάφη και ουσιαστικά να δώσουμε την ελπίδα πάλι, το πράσινο. Είμαστε πανέτοιμοι, τους περιμένουμε, πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερα από πέρσι. Και όλα θα πάνε καλά.